Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε μπουγάτσα με γεύση πίτσας. Ρίχνουμε το γάλα και το βάζουμε να ζεσταθεί. Προσθέτουμε το σιμεκατάλι και ανακατεύουμε να γίνει κρέμα. Όταν η κρέμα μας πήξει, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Κόβουμε το μπέικον σε κομμάτια. Και το σοτάρουμε. Κόβουμε τα μανιτάρια σε φέτες. Όταν ροδίσει το αφαιρούμε από το τηγάνι. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Στο ίδιο τηγάνι σοτάρουμε τα μανιτάρια και τις πιπεριές. Στην χλιαρή κρέμα βάζουμε τα αυγά. Και ανακατεύουμε. Τη ρίχνουμε στα κρύα λαχανικά. Προσθέτουμε το μπέικον και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σπιτικό πελτέ ντομάτας που θα το βρείτε στο foodaholics.gr. Κόβουμε τα λαντικά σε κυβάκια. Κόβουμε το κίτρινο τυρί σε κυβάκια. Και τα βάζουμε στη γέμιση. Λαδώνουμε το ταψί μας. Βάζουμε δύο φύλλα σταυρωτά. Λαδώνουμε. Τοποθετούμε άλλα δύο φύλλα σταυρωτά. Και λαδώνουμε. Δύο διπλωμένα φύλλα. Και λαδώνουμε. Απλώνουμε την κρύα γέμιση. Γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα. Λαδώνουμε.
Τοποθετούμε ένα φύλλο διπλωμένο από πάνω. Λαδώνουμε. Δεύτερο διπλωμένο. Και λαδώνουμε. Και όσα φύλλα έχουν μείνει, τα τοποθετούμε τσαλακωτά. Λαδώνουμε. Ραντίζουμε με νερό. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Καλή επιτυχία! Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας.